Να πάμε τώρα. Στο Ρέθυμνο. Θες να πάμε στο Ρέθυμνο? Βέβαια. Αφού μας περιμένει εκεί. Ο καλεσμένος μας στο Ρέθυμνο. Για πάμε. Είναι, νομίζω ότι είναι έτοιμος ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, κλιματικής αλλαγής. Κύριε Σκορδίλη, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας κύριε Σαββίδη, γεια σας κύριε Καρδιωτάκη. Λοιπόν, είχατε τις προηγούμενες μέρες μία σύσκεψη. Προσπαθείτε έτσι, φαντάζομαι, όλοι οι φορείς να συντονιστείτε μάλλον, με φόντο τα όσα συμβαίνουν με τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε καταγράψει πόσες πυρκαγιές? Το τελευταίο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, με βάση τα επίσημα δελτία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 71 πυρκαγιές. Σε πανελλαδικό επίπεδο. Mm-hmm. Είμαι τις δύσκολες πυρκαγιές στην περιοχή τη δικιά σας, κοντά σε εσάς, πιο κοντά που είμαστε από το Ρέθυμνο, στην Ιερά Πέτρα, mm-hmm. αλλά και τα 2.500 στρέμματα που καήκαν στα Πιέρια Όρη. Βέβαια. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου. Πρέπει να την ξεχάσουμε. Την ξεχάσαμε πέρυσι, πήγαμε 10 μέρες πιο μπροστά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και φέτος θα πάμε πιο μπροστά. Κάποια ενημέρωση δεν έχουμε όμως, κύριε Σκορδίλη, ενώ επισήμως. Απλά είναι το λογικό αυτό που πιστεύετε εσείς. Δεν έχουμε, ναι. Γιατί δεν σας κρύβω ότι εγώ με μεγάλη αγωνία, αυτό που θέλω κάθε βράδυ που προσπαθώ να δω, είναι αν θα δω λίγο για σταγόνες βροχής στις προγνώσεις, στη μετεό και στους άλλους. Είναι η αγωνία μου. Μας είχαν προειδιάσει ότι κάπου στον Απρίλιο θα είχαμε και λίγο κακοκαιρία, θα είχαμε λίγο και λίγες βροχές, αλλά το είπατε και εσείς πριν λίγο, ότι ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος θα είναι οι πιο θερμοί μήνες των τελευταίων χρόνων. Προβλέπεται οι ψηλές θερμοκρασίες. Και το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, 6 με 7 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία μεγαλύτερη από ότι τα περασμένα χρόνια, τη μέση θερμοκρασία. Uh-huh. Οπότε πηγαίνουμε σε μια άλλη περίοδο, έχουμε αλλάξει στάδια. Απλώς εμείς δεν έχουμε καταλάβει πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά ήταν τραγικό την Κυριακή να παίρνει κάποιος το αυτοκίνητο να κάνει μια βόλτα είτε με τα παιδιά του είτε μόνος του οπουδήποτε στην Ήπεθρο και να κοιτάζει γύρω γύρω και να βλέπει παντού καπνούς. Yeah. Ενώ υπήρχε το φαινόμενο της φωτιάς στην Ιερά Πέτρα, ενώ υπήρχαν οι διαβεβαιώσεις, υπήρχαν οι ειδοποιήσεις, έγινε μεγάλη φασαρία με το Σαββατοκύριακο με τις φωτιές, με τον καιρό λόγω της θερμοκρασίας και των ανέμων, παντού το μάτι σου έβλεπε καπνούς. Yeah. Υπάρχει θέμα. Είναι και θέμα ανοτροπίας, κύριε Σκορδίλη, όπως πολύ σωστά το λέτε. Γιατί πέραν από αυτό, εξακολουθούμε, παρόλα όσα έχουμε πει, παρόλα όσα έχουν γραφτεί και κυρίως έχουν γίνει, γιατί έχουμε μετρήσει καταστροφές, ανίποτες καταστροφές εξαιτίας της φωτιάς, εξακολουθούμε να βλέπουμε ανθρώπους να οδηγούν και να πετάνε από το παράθυρο τα τσιγάρα, τα αποτσίγαρα, τα αναμένα. Εξακολουθούμε να βλέπουμε να πετάνε τα σκουπίδια, γυαλιά, περαδόθε στην Ήπεθρο. Και βεβαίως αυτό που πολύ σωστά λέτε, το να καίνε τα υπολείμματα των καλλιεργειών, τα κλαδιά δηλαδή, το τελευταίο διάστημα. Και εξακολουθούμε, κυρία Καρδιωτάκη, να βλέπουμε το κράτος, το κεντρικό κράτος, να μας δίνει την τελευταία στιγμή τα χρήματα για να προλάβουμε να κάνουμε εργολαβίες. Σωστό. Για τον καθαρισμό των περιοριστικών δασών. Και πόσα χρήματα σας δίνει αυτή τη φορά, κύριε Σκορδίλη, και πώς σας έδινε τα προηγούμενα χρόνια, για να έχουμε και μια εικόνα, έτσι? Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. 60.000 παίρναμε τα τελευταία χρόνια. Φέτος πήραμε 70, πέραμε 10.000 παραπάνω. Αυτά είναι για τις δασικές φωτιές. Οι εργολαβίες που δεν έχουν βγει ακόμα. Ξέρετε ότι οι Δήμοι έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Τέλειωσε ο χρόνος, πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε στην Οικονομική Επιτροπή, στην Δημοτική Επιτροπή και να ξεκινήσουμε. Εμείς τελειώνουμε τώρα αυτές τις μέρες τις διαδικασίες αυτές και θα κοιτάξουμε να δούμε να βγάλουμε το συντομότερο δυνατό. Κύριε Σκορδίλη, σε αυτές τις εργολαβίες που θα βγάλετε μέσα είναι και δηλαδή έργα όπως ο καθαρισμός δρόμων στα Πρανή, είναι και αυτά? Τι ακριβώς περιλαμβάνει στις εργολαβίες? Αυτές τις εργασίες τις κάνουμε με δικά μας μέσα. Τις κάνετε με δικά σας. Αυτά είναι τη καθημερινότητα, να το πούμε έτσι με ένα τίτλο. Καθημερινότητα του Δήμου Ρεθύμνης. Κάθε μέρα ανακοινώνεται πρόγραμμα στα χωριά, ιδίως στα χωριά. Εδώ όμως έχουμε το άλλο θέμα.
Εδώ μαλώνουν τα χωριά, οι αγροτικές περιοχές, εκεί δηλαδή που είναι κίνδυνος για να πάρει φωτιά, εκεί που είναι τα δάση κοντά στα δάση, με τις τουριστικές περιοχές. Περιμένουμε κόσμο, περιμένουμε ξένους. Τα ξενοδοχεία ετοιμάζονται, οι βίλες ετοιμάζονται. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 80%, αν πω το περισσότερο, των τουριστικών εγκαταστάσεων είναι στην παραλία. Οπότε και εκεί πέρα υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν πρανοί που πρέπει να τα καθαρίσουν. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο παραθαλάσσιο μέτωπο στη θάλασσα, είναι τεράστιο, τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, που πρέπει να καθαριστούν, να φύγουν τα φύκια, να καθαριστούν, να φύγουν τα καλάμια. Όλα αυτά. Και τώρα, ναι, και εσείς τώρα έχετε και ένα επιπλέον πρόβλημα, βεβαίως, με το θέμα με το φαράκι του Κοτσιφού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ενδιαφέρει όλο τον νομό Ρεθύμνης. Είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει. Εξάλλου, όλοι. Ναι, εννοώ ως Ρέθυμνο ότι υπάρχει ακόμα και αυτό. Ως Ρέθυμνο, φυσικά. Ως Ρέθυμνο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως υπάρχουν, βέβαια, γιατί είναι και ο Κουρταλιώτης, είναι όλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είπα την εργολαβία και είπα τα χρήματα που δίνει το κράτος. Για δύο λόγους. Ένα, ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η χρηματοδότηση στην ουσία εξακολουθεί να είναι η ίδια. Αλλά το πιο βασικό για μένα είναι ότι η νοοτροπία δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν έχουμε δει, δεν έχουμε σοβαρέψει. Δηλαδή, ο πολίτης δείχνει την αποστροφή του σε ό,τι είναι δημόσιο. Και δεν είναι τώρα μόνο για το κεντρικό κράτος. Τώρα σιγά-σιγά πιάνει και την περιφέρεια, σιγά-σιγά πιάνει και τους δήμους. Το κράτος πρέπει να είναι σοβαρό για να το πιστέψει ο δημότης. Πρέπει να κάνει σοβαρές ενέργειες, πρέπει να έχει ένα σχέδιο για να μπορεί και ο δημότης να πιστέψει αυτό το σχέδιο και να το στηρίξει. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό δεν το έχουμε κάνει. Γιατί ναι, πολλοί λέμε τώρα ότι πολλαπλασιάζονται και μεγαλώνει το ποσοστό που πιστεύουν κάποιοι στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση, που παλιότερα δεν το πίστευαν αυτό το πράγμα. Πιστεύαν ότι ήταν θέμα καθηγητών, ότι ήταν θέμα συμφερόντων, ήταν θέμα οτιδήποτε. Τώρα αρχίζουν με τα παραδείγματα αυτά να το βλέπουν ότι κάτι γίνεται. Αρκεί να σας πω ότι θεωρώ και για το Ρέθυμνο, για το Δήμο Ρεθύμνης, ότι 61 μήνες τώρα, δηλαδή 5 χρόνια, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να καλύψουμε τις ζημιές του 19, στις πλημμύρες του 19 και στις πλημμύρες του 20. Και θεωρώ και και άλλα μέρη, και το δυτικό, η δυτική Κρήτη όσον αφορά τα Χανιά, και αυτή την ίδια περίοδο είχαν τις ζημιές, και το Ηράκλειο. Και να σας πω τι χρήματα έχουμε πάρει από εκεί πέρα για να καλύψουμε τις ζημιές. Για πείτε μας. Από τα 24 εκατομμύρια που ήταν του 19 και του 20 έχουν πάρει 5. Και από τα 5 έχουν δώσει μόνο τα 2,5. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα τα έχουν κάνει έργο οι εργολάβοι και τους τα χρωστάμε. Μπορείτε να φανταστείτε μια αντίστοιχη κακοκαιρία, πόσα αντίστοιχα προβλήματα πολλαπλάσια θα φέρει στις υποδομές που δεν έχουμε διορθώσει, σε αυτά που δεν έχουμε κάνει. Πολλαπλάσιες. Ναι. Μα αυτό είναι που δεν προλαβαίνουμε, κύριε Σκορδίλη. Δεν προλαβαίνουμε να διορθώσουμε τους ρυθμούς που πάμε τα προηγούμενα προβλήματα και έρχονται και κάθονται και καινούργια προβλήματα μετά. Και καινούργια προβλήματα. Και φυσικά, για να ξεκινήσω από εκεί που ξεκινήσατε εσείς στην ερώτηση, ότι έγινε στο νομό Ρεθύμνης, στο Δήμο Ρεθύμνης, έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τους φορείς. Η συνάντηση της Δευτέρας που μας πέρασε αρχές της εβδομάδας ήταν πρωτοβουλία του διοικητή της πυροσβεστικής για να έχουμε να επικαιροποιήσουμε τα θέματα, τα προβλήματα που έχουμε, να δούμε που φτάνουμε για την αντιπυρική περίοδο. Τέθηκαν πολλά θέματα. Είναι γόνιμες οι συζητήσεις αυτές. Νομίζω στο Δήμο Ρεθύμνης το έχουμε καταφέρει αυτό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια που είμαι εγώ αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, το έχουμε καταφέρει. Υπάρχει μια συνεννόηση και με τους αντίστοιχους φορείς και με τους εθελοντές, με τις εθελοντικές ομάδες. Οπότε, κύριε Σκορδίλη, να σας ρωτήσουμε λοιπόν έτσι και δύο-τρία πράγματα, μιας και έγινε και αυτή η σύσκεψη. Πρώτον, θέλω να ρωτήσω με τους πυροσβεστικούς κρουνούς τι γίνεται, τι εικόνα έχουμε, σε τι κατάσταση είναι. Δεύτερον, με τα πυροφυλάκια, που είναι ένα γνωστό θέμα, η επάνδρωσή τους που ουσιαστικά δεν γίνεται. Τι εικόνα υπάρχει? Με τους κρουνούς, με τα σημεία υδροληψίας. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει 300 κρουνούς έτοιμους που έχει παραδώσει στην πυροσβεστική υπηρεσία. Το ακριβές στίγμα που είναι, δηλαδή περνώντας το αυτοκίνητο της πυροσβεστικής, ακούει ένα θόρυβο ή ένα χτύπημα που είναι ο κρουνός. Έχει κάνει έλεγχο η πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα, μέχρι τώρα. Μας έχει στείλει καμιά δεκαπενταριά είναι, που δεν έχουν πολλή πίεση, που δεν είναι επισκευή, που κάτι έχουν. Άρα η πλειονότητα είναι εντάξει, έτσι, δηλαδή κανονικά. Ναι, στην πλειονότητά τους είναι εντάξει. Είναι πολλοί αυτοί οι κρουνοί που έχουν και δεν έχουν πρόβλημα με την πίεση, γιατί το θέμα στους κρουνούς δεν είναι μόνο η κρουνή, είναι το θέμα τι πίεση έχει, τι νερό υπάρχει εκείνη την περίοδο.
Οπότε στο θέμα των κρινών πάμε πολύ, πάρα πολύ καλά, γιατί είναι θωρακισμένοι και οι παλιά πόλοι που έχουν ξέρει πολύ καλά στο ρεύμα την γεωγραφία της πόλης. Όπως είναι ότι έχουμε πρόβλημα στην παλιά πόλη. Η παλιά πόλη και είναι πολύ θωρακισμένη από νερό, δηλαδή από παροχή νερού για ένα δύσκολο περιστατικό. Και η Ήπεθρος το ίδιο. Όπου υπάρχει πρόβλημα, βάζουμε δεξαμενές 10 τόνων, 20 τόνων και, για τα πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε αυτό το κομμάτι θεωρώ το έχουμε λύσει. Και είμαστε και εύκολοι, αν χρειαστεί σε περίπτωση δύσκολου συμβάντων με τα αεροπλάνα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής, τα εναέρια μέσα. Uh-huh. Έχουμε το πρόβλημα των ποταμών και είμαστε κοντά σε θάλασσα. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με νερό. Όσον αφορά τα πυροφυλάκια, ο Δήμος Ρεθύμνης έχει εγκαταστήσει στην περιοχή του, στην έκτασή του, 3 πυροφυλάκια. Ναι. Τα πυροφυλάκια αυτά επανδρώνονται από τους εθελοντές της εθελοντικής ομάδας. Uh-huh. Σε περίπτωση που ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 4 και 5, από μόνοι τους βγάζουν πρόγραμμα, σε συνεργασία βέβαια με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ό,τι γίνεται συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική ξέρει τι γίνεται. Είναι σε σημεία κέραια. Οφείλω να σας πω ότι πέρυσι, στην αντιπεριφερειακή περίοδο, η εθελοντική ομάδα λόγω αυτινών των σημείων είχε προλάβει 3 πυρκαγιές. Uh-huh. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και από τη συνεργασία που κάνουν στις εθελοντικές ομάδες, αλλά και με την πυροσβεστική. Οπότε αυτές οι συσκέψεις που έγιναν, αυτή η σύσκεψη που έγινε και που θα γίνουν, γιατί την επόμενη εβδομάδα υπάρχει σύσκεψη στην περιφέρεια, uh-huh. μετά θα κάνουμε και εμείς στο Δήμο Ρεθύμνης, θεωρώ ότι λύνουν προβλήματα. Λύνουν προβλήματα. Βέβαια. Να προλάβουμε. Να προλαβαίνουμε. Αντί να τρέχουμε μετά, να προλαβαίνουμε. Εκτός τους κρουνούς και τα πυροφυλάκια, ο Δήμος Ρεθύμνης έχει προμηθευτεί 25 πυροσβεστικά συγκροτήματα. Τα έχει διαθέσει είτε σε τους προέδρους των χωριών, είτε σε εθελοντές στα χωριά. Είναι βιτία με 500 έως 800 λίτρα, με μάνικες, με πίεση, που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Το ξέρετε πολύ καλά ότι τα πρώτα λεφτά πρέπει να παρέμβει στη φωτιά, αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα. Και εκεί πηγαίνουμε καλά. Και προχθές έγινε μια άλλη συνάντηση σε ένα δημοτικό διαμέρισμα, στο δυτικό διαμέρισμα του Ρεθύμνου, με όλους τους προέδρους. Δείξαν αρκετό ενδιαφέρον για να πάρουν και άλλα 10 συγκροτήματα. Θεωρώ ότι εκεί είμαστε καλά. Σε αυτό το σημείο, όσο να βάλετε συνεννόηση, είμαστε καλά. Πάμε καλά. Ρωτήσω τώρα εγώ κάτι, επειδή ο χρόνος πιέζει και δεν θα προλάβουμε. Υπάρχει ακριβώς κάποια εξέλιξη, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είμαστε οριακά στις ημερομηνίες, στις προθεσμίες. Γι' αυτό το κανονισμό πυροπροστασίας των ακινήτων στις δασικές. Κάνετε λάθος, κύριε Καρδιωτάκη. Δώσανε ξανά δεύτερη παράταση. Για πείτε, γιατί ήμασταν οριακά. Μέχρι πότε δώσανε παράταση? Δώσανε μέχρι 15 και μέχρι 16. Η πρώτη παράταση μέχρι 15 είναι για να βρει ο ιδιώτης τον αρμόδιο ειδικό υπάλληλο. Μα ποιος είναι ο αρμόδιος, κύριε Σκορδίνη, μην έχουμε καταλάβει. Ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος? Αν θα ρωτήσει την άποψη τη δικιά μου, η άποψη δικιά μου είναι είτε γεωπόνος, είτε δασολόγος, είτε μηχανικός, θα είναι κάποιος από αυτές τις συντεχνίες, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά που μέσα στο γόνατο φτιάζουν αυτούς τους νόμους, αυτές τις αποφάσεις, αυτές τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που δυστυχώς κάνουν την εμπιστοσύνη, οδηγούν στο να κάνει ο κόσμος την εμπιστοσύνη στο κεντρικό κράτος. Δεν μπορείς να βγάζεις μια κοινή υπουργική απόφαση να ενεργοποιήσεις ένα νόμο για την πρόληψη. Αυτό το κάνανε για την πρόληψη, γι' αυτό δώσαν ημερομηνίες. 31 Τρίτου και 1η και 30 Τετάρτου, για να προλάβουμε. Ναι, αλλά το κάνανε στις 15 του Μάρτη. Την πρώτη παράταση τη δώσανε για τις 26 Τετάρτου και 26 Πέμπτου και τώρα τη δίνουν για τις 15 και για τις 16. Δηλαδή δεν είναι το θέμα της πρόληψης, γιατί ήδη θα έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε να λένε στον ιδιοκτήτη ότι από τις 25 μέχρι τις 26 θέλω να το έχεις καθαρίσει, να έχεις φτιάξει, να πας δηλαδή να βάλεις τι, να βάλεις καταστροφέα, να βάλεις φωτιά, πώς θα κάψεις, πώς θα καθαρίσεις. Έλατε. Που απαγορεύονται αυτά. Μα αυτοανερούμαστε, αναιρείται το κράτος, αναιρεί τον εαυτό του. Ακριβώς. Και όταν ξέρουμε ότι το 96% στη φωτιά των πυρκαγιών
Ανθρώπινος παράγοντας είναι. Και να, κύριε Σκορδίλη, μας ρωτάει και ο κόσμος. Έχουμε και μια πορεία πρακτική. Μας ρωτάει και ο κόσμος, ωραία, να καθαρίσω το οικόπεδο, ας πούμε. Να κόψω τα χόρτα, μετά θα τα κάνω. Mm-hmm. Αν δεν έχω πώς να τα πάω, τα αφήσω εκεί μέσα στο οικόπεδο, τι θα τα κάνω. Μας ρωτάει πολλοί κόσμος, γι' αυτό μεταφέρω την ερώτηση. Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Εχθές υπήρχε και μια αντίδραση της ΚΕΔΕ. Ναι. Πολύ καθυστερημένη. Πάρα πολύ καθυστερημένη για μας. Γιατί να σας πω κάτι. Σε λίγο, αιρετός, για να πάρει το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι, της πολιτικής προστασίας, δεν θα υπάρχει. Γιατί πάνε να ρίξουν τις ευθύνες σε εμάς, πάνε να ρίξουν τις ευθύνες στους Δήμους, στο Δήμο. Η ΚΕΔΕ πήρε μια απόφαση χθες ότι αυτός ο νόμος μάλλον είναι συνταγματικός, δεν μας δίνεται πόρους, οπότε θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε για κοιτάξτε τον καλά. Να σας πω κάτι. Μπορεί να έχουν δίκιο, εγώ διαφωνώ όμως. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον πολίτη έρμεο των καιρικών φαινομένων, της κλιματικής αλλαγής και της πρόθεσης κάποιου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να τον πω τώρα, που θέλει να βάλει φωτιά για να γελάει ή για να κάνει οτιδήποτε. Θα πρέπει, ό,τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πρώτα πρέπει το κράτος να βοηθήσει οικονομικά, να βοηθήσει με οικονομικούς πόρους, να βοηθήσει με ανθρώπινους πόρους, να βοηθήσει με μέσα. Να σας πω κάτι. Ας κρίνει από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου μέχρι το τέλος ότι ο κάθε Δήμος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπορεί κάτι να κάνει, κάτι να προλάβει. Βέβαια, για να διευκολύνει. Σωστό. Τώρα, σε αυτή την απόφαση τη χθεσινή της παράτασης βγαίνουν και λένε ότι θα πάρουν οι Δήμοι, θα μοιραστούν στους Δήμους, στους δύσκολους Δήμους, αυτούς που έχουν οικισμούς που είναι πολύ κοντά σε υψηλά δάση, σε μεγάλα δέντρα και σε επικίνδυνα σημεία, πολύ επικίνδυνα σημεία, θα τους μοιράσει 30 εκατομμύρια. Για να μπορεί ο Δήμος να κάνει τα σχέδιά του. Μα συγγνώμη, τα 30 εκατομμύρια θα τα μοιράσει τώρα. Πότε θα τα μοιράσει, πότε θα τα δώσει στους Δήμους, πότε θα γίνει. Κατόπιν εορτής, κύριε Σκορδίλη, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Εδώ υπάρχει πολύ ψωμί, δυστυχώς, πολύ θολό το τοπίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω να μην χρειαστεί πολύ παρέμβαση της πολιτικής προστασίας ούτε και της πυροσβεστικής φέτος το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο και γενικά στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα. Δεν χρειάζεται το χειμώνα, οπότε ας το πάμε έτσι, να κάνουμε το σταυρό μας. Πάμε έτσι. Έτσι να πάμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.